Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, βρίσκεται στην Κρήτη, πραγματοποιεί διαδοχικές συναντήσεις με φορείς του νησιού και με εργαζομένους και μάλιστα θα δώσει το παρόν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με επίκεντρο την υγειονομική κρίση, την πανδημία και τη σοβαρότητα της επιπτώσης στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πάμε να τα πούμε, πάμε να συνδεθούμε, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καβαθά. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Δύσκολη συγκυρία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο σε Παγκρίτιο, αλλά σε πανελλαδικό. Τα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα τα πράγματα. Και θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω. Τα μέτρα στήριξης τα οποία έχουν αποφασιστεί, έχουν ληφθεί, έχουν υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα, με επίκεντρο την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στο μέτωπο της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αρκούν? Κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, τα μέτρα που ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση κατά το πρώτο στάδιο της πανδημίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αλλά και της κοινωνίας θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει θετικά. Ήταν όμως οριζόντια και ενδεχόμενα δεύτερο στο σύνολο αυτών που είχαν πραγματικά ανάγκη και ενδεχόμενα κάποιοι πήραν χρήματα που δεν τα χρειάζονταν. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή από το καλοκαίρι του 2021 και την επανεκκίνηση της οικονομίας, η κυβέρνηση εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις πέρασαν 2 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, εξακολουθούν να περνάνε δύσκολα. Υπάρχουν κλάδοι όπως το λιανικό εμπόριο και η εστίαση που υποφέρουν πραγματικά, που μπαίνει σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και δεν υπάρχει κανένα μέτρο στήριξης από την 1η Ιουλίου του 2021 και μέχρι σήμερα. Εκεί θα το πήγαινα. Ποιοι κλάδοι έχουν επηρεαστεί περισσότερο, μας το είπατε. Μας τους αναφέρατε ευθύς αμέσως. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι. Και από την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ που θα συμπαρουσιαστεί σήμερα το βράδυ μαζί με την έκθεση της περιφέρειας Κρήτης, ναι, στην εκδήλωση την απόψινή εδώ στο Ηράκλειο, φαίνεται ότι επηρεάστηκε το σύνολο της επιχειρηματικότητας. Υπάρχει μια διαφοροποίηση όμως. Οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις και περνούν ακόμα πιο δύσκολα από τις επιχειρήσεις οι οποίες, παρόλο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δεν έκλεισαν με κρατική εντολή, έστω και αν υπολειτουργούσαν. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας είναι η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα πλαίσιο κανονικότητας και εδώ θα χρειαστούμε μέτρα στήριξης της μικρομεσαίας, μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας, γιατί αν δει κανείς τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης 31 δισεκατομμύρια ευρώ, όλα αυτά τα χρήματα περνούν μέσα από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο για τις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ είναι για το 93% αυτών κλειστό. Άρα θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους εκείνους και τους μηχανισμούς εκείνους για τη χρηματοδότηση, μάλιστα, και των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 94,6% των επιχειρήσεων στη χώρα είναι μικρές και πολύ μικρές, αλλά απασχολούν περίπου το 87% το θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. 320.000 οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον κλάδο της εστίασης. Διορθώστε με, κάπου εκεί δεν είναι ο αριθμός? 320.000 είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος, ακριβώς, κλάδος στην οικονομία σε επίπεδο θέσεων εργασίας. Από τον κύκλο εργασιών πόσα χρήματα έχουν χαθεί στον κλάδο της εστίασης τους τελευταίους μήνες? Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αρχής, το 20 και το πρώτο 9μηνο του 21, ναι, έχουν χαθεί περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι των 2,3 δισεκατομμύριων ευρώ που έχει ενισχύσει τον κλάδο η κυβέρνηση. Εντάξει, υπέροχα. Άρα σημαίνει ότι υπολείπεται περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για να έρθουμε στα 4 δισεκατομμύρια που είναι οι ολικές απώλειες. Και δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό και το 4ο τρίμηνο του έτους που πέρασε, για τα οποία δεν έχουμε ακόμα στοιχεία. Αυτά είναι τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ. Επαγγελματίες του κλάδου σε παγκρίτο επίπεδο έχετε έρθει σε επαφή, συνομιλήσατε, έχετε και μία ατζέντα με συγκεκριμένα αιτήματα. Ποιο το κλίμα το οποίο κυριαρχεί στις τάξεις τους? Τι σας είπαν? Φόβος, κύριε Παναγιωτόπουλε, αβεβαιότητα για το αύριο. Βλέπουν τους σκόπους μιας ζωής, τις επενδύσεις που έχουν κάνει στον κλάδο, να κινδυνεύουν να χαθούν μέσα από τα αποτελέσματα δυσμενή της πανδημίας στην οικονομία.
Και τα μέτρα που χρειάζεται να κάνουμε, να στηρίξουμε, είναι μια σειρά μέτρων που ο κλάδος χρειάζεται, δεν είναι τόσο δύσκολα. Είναι μέτρα που έχουν να κάνουν με την επιδότηση του αυξημένου κόστους σε επίπεδο ενέργειας και πρώτων υλών. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις καλούνται να καταβάλουν στους παρόχους της ηλεκτρικής ενέργειας υπερδιπλάσιους λογαριασμούς από ό,τι κατέβαλαν μέχρι πρότινος. Παραδείγματος χάρη, από 3.600 κατανάλωση ρεύματος στο προηγούμενο λογαριασμός, με την ίδια κατανάλωση σε κιλοβατόρες, έχουμε 8.900. Ακόμα και με την επιδότηση του αυξημένου κόστους του 50% που έχει εξαγγελθεί από την πλευρά της κυβέρνησης για τον Ιανουάριο και ενδεχόμενα και για τον Φεβρουάριο, τότε θα μιλάμε ότι υπολείπεται ο συνάδελφος αυτός για να καλύψει τον λογαριασμό άλλες 2.000 ευρώ περισσότερο από ό,τι πλήρωνε. Και βέβαια... Άρα εδώ ζητάμε το 75% του αυξημένου κόστους ενέργειας να καλυφθεί για τον κλάδο της εστίασης, που είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι ενεργοβόρος. Ποιες οι προϋποθέσεις τώρα, επιστροφή στην κανονικότητα, σίγουρα επαναφορά της μουσικής ή απελευθέρωση του ωραρίου, σε καμία περίπτωση δεν οδηγούν σε αυτή την πολυπόθητη επιστροφή στην κανονικότητα. Φαντάζομαι, Πρόεδρε, είναι δεδομένο αυτό. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε όμως να το απαξιώνουμε ως γεγονός. Είναι θετική εξέλιξη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επαναφέρει την κανονικότητα στον κλάδο. Ο κλάδος έχει περιορισμένες δυνατότητες στην επισκεψιμότητά του, τόσο για τους εσωτερικούς χώρους όσο και για τους εξωτερικούς χώρους, χάνοντας έτσι περίπου το 50% των δυνητικών του πελατών και βάζοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ίδιου του κλάδου. Ήδη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, που είναι οι δύο μήνες με τα αυξημένα μέτρα, όχι τα ιδιαίτερα αυξημένα που είχαμε προπαραμονή πρωτοχρονιάς, ναι, αυτά που άρθηκαν προχθές, ο κλάδος σημείωσε μία πτώση 50% στον κύκλο εργασιών για κάθε μήνα τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Άρα έχουμε μπει στο Φεβρουάριο, ναι, και μπαίνουμε με τις ίδιες όρους και προϋποθέσεις, και βέβαια ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι να μην χαθούν οι απόκριες και να μην χαθεί και η επόμενη σεζόν. Άρα σε κάθε περίπτωση αυτό που προέχει είναι η προάσπιση του υπέρτατου αγαθού που είναι η υγεία, σε συνδυασμό με την δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργούν σε ασφαλές περιβάλλον και εφόσον χρειάζεται να πάρθουν επίσης μέτρα στήριξης, όπως είναι το ενίκιο, όπως είναι αναστολές συμβάσεων εργασίας, έτσι ώστε να διακρατηθούν αυτές οι 320.000. Έχουμε και την εξέλιξη εδώ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Πρώτον πυλών η σύσταση ειδικής αντιπεριφέρειας ή σχετικής επιτροπής εντός περιφέρειας Κρήτης, αποκλειστικά και μόνο για την εστίαση και τη διασκέδαση στο Ηράκλειο. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την εξέλιξη. Νομίζω ότι η δυνατότητα που δίνεται από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, να δημιουργηθεί είτε μια αυτοτελής υπηρεσία στην περιφέρεια Κρήτης, είτε υπάρξει αντιπεριφερειάρχης θεματικός, είτε υπάρχει εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για την εστίαση, είναι θετική εξέλιξη. Εγώ δημόσια να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη, αλλά να ευχαριστήσω και την Πρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Εστιατόρων, την κυρία Ντονακάκη, η οποία και το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι πρότειναν στον Περιφερειάρχη και ο Περιφερειάρχης απεδέχθη την πρόταση της σύστασης της Σχετικής Επιτροπής ή της αρμόδιας διεύθυνσης στην Περιφέρεια. Και νομίζω ότι είναι ένα πιλωτικό μέτρο το οποίο θα μπορούμε να το επεκτείνουμε και στις άλλες 12 περιφέρειες της χώρας, μια και ο γαστρονομικός τουρισμός, αυτός που εκπροσωπεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και 80.000 περίπου επιχειρήσεις του κλάδου, είναι ένα κομμάτι του θεματικού τουρισμού που το έχουμε αφήσει πάρα πολύ πίσω. Δεν έχουμε ασχοληθεί όσο οφείλαμε ιδιαίτερα, αν και από τις έρευνες που έχουν γίνει τόσο από την Περιφέρεια Κρήτης είτε και από το Υπουργείο Τουρισμού, ο δεύτερος λόγος επιστροφής ξένων επισκεπτών στη χώρα μας είναι η φιλοξενία και η γαστρονομία. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό, και το λέω στην Κρήτη, που έχει και δυνατότητες εξαγωγής αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, να γίνουν οι πελάτες μας, ξένοι πελάτες μας, σε αλλοδαποί, πρεσβευτές των ελληνικών προϊόντων που γεύονται είτε στις μονάδες εστίασης, είτε ακόμα και στις ξενοδοχειακές μονάδες, έτσι ώστε
πραγματικά να γίνουμε το μέσο με το οποίο θα αυξηθούν οι εξαγωγές της χώρας που τόσο ανάγκη έχουμε ως οικονομία. Μάλιστα. Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχετε και την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα δώσετε το παρόν. Να επαναλάβω θέμα υγειονομική κρίση και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναμένονται πολύτιμα συμπεράσματα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλο, και εσάς και το δίκτυο. Σας ευχαριστούμε πολύ.